Τελειωμό, δεν έχουν αυτό το καλοκαίρι τραγωδίες στις θάλασσες της Κρήτης, καθώς το μεσημέρι ένας ακόμα 50χρονος τουρίστας από τη Λετωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την κεντρική παραλία της πόλης του Ρεθύμνου. Ο άτυχος άνδρας, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είχε ήδη καταλήξει, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην Κρήτη στους 24, με τους ναυαγοσώστες πλέον να κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι, κυρίως εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι παραλίες της Κρήτης έχουν πλημμυρίσει με τουρίστες, οι οποίοι προτιμήσαν να έρθουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, και δεύτερον, και αυτός πολύ σημαντικός, έχουμε πάρα πολλές κακές καιρικές συνθήκες. Τα επίσημα στοιχεία του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος δείχνουν ότι από τις 10 Μαΐου έως και τις 15 Αυγούστου στην Κρήτη σημειώθηκαν 19 θάνατοι, ενώ μόνο από την περασμένη Παρασκευή έως και σήμερα το μεσημέρι 5 ακόμα άνθρωποι προστέθηκαν στη μεγάλη λίστα των νεκρών. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω, ότι πέρυσι τον Ιούνιο δεν είχαμε ούτε μία μέρα με κόκκινη σημαία, μηδέν. Φέτος είχαμε 14 στο Ρέθυμνο, δηλαδή φανταστείτε 14 τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο είχαμε γύρω στις 20 μέρες. Το κακό αποδίδεται στους ισχυρούς ανέμους που κατά μεγάλα διαστήματα πνέουν στο νησί και που προκαλούν εκνευρισμό στους επισκέπτες της Κρήτης, μιας και παραπάνω από τις μισές μέρες του φετινού καλοκαιριού ο καιρός δεν επέτρεπε το κολύμπι στις θάλασσες. Το αποτέλεσμα είναι όσοι από τους κολυμβητές αγνόησαν τις συστάσεις των ειδικών, στο τέλος το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Όταν εδώ πέρα υπάρχει μία μέρα με κόκκινη σημαία, δύο μέρες, ο κόσμος, ο επισκέπτης μας αποδέχεται ότι θα χάσει και δύο μέρες από τις διακοπές του. Όταν όμως φυσάει 7 μέρες, 10 μέρες, καταλαβαίνεις ότι και ο κόσμος γίνεται πιο απαιτητικός, δεν συμμορφώνεται εύκολα, γιατί καταλαβαίνει ότι έχασε τις διακοπές του. Και φέτος έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και έχουμε πολλές φορές καλέσει και το λιμεναρχείο να επέμβει, γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει απειβδίσει και δεν ακούει πολύ τους ναυαγοσώστες. Εκπρόσωποι των ναυαγοσωστών πάντως κάνουν σαφές πως θα πρέπει να υπάρξει παράταση της ναυαγοσωστικής περίοδου μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου για να μην θρηνήσουμε θύματα.